είναι ο δρόμος που πιστεύουν ότι θα τους οδηγήσει σε μια λύση. Αντιστέκονται, εν πάση περιπτώσει. Τι γίνεται, πώς θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση? Αντιστέκονται σε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους, στις δυσκολίες να ζήσουν καθημερινά. Κύριε Δαράκη, η αγροτική παραγωγή έχει μια συμμετοχή περίπου 3,3% μαζί με τη χτενοτροφία στο ΑΕΠ. 3,3. Ο δευτερογενής τομέας έχει περίπου στο 15% και το υπόλοιπο είναι υπηρεσίες στη χώρα. Έχουμε σκοπό να αναπτύξουμε το ΑΕΠ στην Ελλάδα για να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Δεν είναι πρωτογενής τομέας μέσα στα σχέδιά σας, η ανάπτυξή του? Φυσικά. Το 3,3 δεν είναι αντιπροσωπευτικό για τη συμμετοχή της αγροτιάς και της κτηνοτροφίας. Είναι πάρα πολύ μικρό. Μα λέει θα τους μικρύνετε έτσι που το πάτε. Θα μικρύνετε αυτό το μέγεθος ακόμα περισσότερο. Δεν θα αντέξουμε. Ωραία. Ήδη το 3,3 δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτικό όταν κοντά στις 500.000 άτομα, δραστηριότητες 500.000 αγροτοκτηνοτροφικές υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια. Συνεπώς εδώ κάτι φταίει. Ή δεν συμμετέχει εμφανώς ο τομέας αυτός στην εθνική οικονομία, ή δεν είναι καλά οργανωμένες για να αποδώσει ακόμα μεγαλύτερα αποτελέσματα. Ή συμβαίνουν και τα δύο. Εγώ θα δεχτώ ότι συμβαίνουν και τα δύο. Και εκείνο που πάνω απ' όλα πρέπει να ενδιαφέρει τους αγρότες μας, και νομίζω ότι είναι το κυριότερο που πρέπει να συζητάμε, είναι πώς θα βοηθήσουμε την ανάπτυξη της αγροτικής και χτινοτροφικής δραστηριότητας. Αυτό λοιπόν που μπροστά μας υπάρχει είναι ένας σχεδιασμός να διαδεθούν 6 δισεκατομμύρια ευρώ στην ανάπτυξη με επενδύσεις στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα παραγωγής και στη τετραετία που ακολουθεί. Από πού είναι αυτά τα 6 δις? Είναι στο πρόγραμμα των επενδύσεων για την αγροτική χτινοτροφική παραγωγή. Και στο παρελθόν μοιράστηκαν δις και δεν πήγαν σωστά. Γιατί αυτή τη φορά εκτιμάτε ότι το πράγμα θα έχει άλλη μορφή? Γιατί άλλη δυνατότητα από το να βγει η χώρα από την κρίση δεν υπάρχει. Και γιατί ήδη η κυβέρνηση αυτή απέδειξε στο τέλος του 2015 είχαμε μία πλήρη απορρόφηση του ΕΣΠΑ κατά τα 100% περίπου, και είμαστε με μία οργάνωση πλέον τέτοια και με Υπουργείο αρμόδιο που βλέπει τα θέματα αυτά, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Επομένως, αυτό που προέχει τώρα και πρέπει όλοι να το δούμε είναι να ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση μέσα στο Φλεβάρι, να ξεκλειδώσουν τα προγράμματα και να δοθούν χρήματα στην ανάπτυξη της αγροτικής και χτινοτροφικής παραγωγής. Το ασφαλιστικό είναι μία παραξηγημένη πλευρά όλης αυτής της προσπάθειας που η κυβέρνηση καταβάλει, διότι εμείς δεν είπαμε τίποτα άλλο από το να ενταχθούν και οι αγρότες μας και οι χτινοτρόφοι μας στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες. Υπενθυμίζω για άλλη μια φορά ότι οι αγρότες και οι χτινοτρόφοι δεν συμμετείχαν ποτέ στη βασική ή στην εθνική σύνταξη και ότι το 2026 θα καταρριφθεί το τελευταίο ευρώ της βασικής σύνταξης που από το 2002 και υπάρχει, μετά υπάρχει ο αντίλογος. Μειώνεται. Ο αντίλογος λοιπόν των αγροτών σε όλο αυτό που λέτε είναι ότι μέσα στον ΟΓΑ δεν υπήρχαν οι κατ' επάγγελμα αγρότες, αλλά υπήρχαν πάρα πολλές άλλες επαγγελματικές, κοινωνικές ομάδες που δεν συμμετείχαν, δεν είχαν συνεισφορά. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε τώρα να κατηγορούμε ότι ο ΟΓΑ είναι προβληματικός, διότι η κάθε κυβέρνηση έβαζε και μια ακόμα κοινωνική ομάδα να παίρνει μια σύνταξη από εκεί. Ο ΟΓΑ καταβάλει σύνταξη προνοιακή σε άτομα τα οποία δεν είχαν καμία ασφάλιση. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ατόμων είναι άτομα που ασχολούνται στην αγροτική καλλιέργεια ως αγροεργάτες ή ως εργαζόμενοι με μικρό κλήρο, που δεν είχαν τη δυνατότητα να είναι ασφαλισμένοι. Η εικόνα λοιπόν δεν είναι ακριβής έτσι όπως την αναφέρουν. Ένα μικρό τμήμα είναι των υπερήλικων ασφαλισμένων, οι οποίοι λαμβάνανε ένα μικρό προνοιακό επίδομα, αλλά δεν είναι το μεγάλο ποσό το οποίο καταβάλλεται σε άσχετος με την αγροτική παραγωγή. Πάμε να δούμε λοιπόν σε αυτόν τον διάλογο που τους καλείται τι είδους διαρθρωτικές παρεμβάσεις, αλλαγές μπορούν να γίνουν, διότι εδώ έχουν συγκεκριμένα... Αν κάνουν διορθωτικές κινήσεις. Ναι, ναι. Αν με αυτό, διορθωτικές κινήσεις. Με αυτή την έννοια εγώ το λέω. Ας πούμε, για παράδειγμα, να πάρουμε το εργόσιμο. Το εργόσιμο είναι ένα θέμα, γιατί εσείς καθόσαστε και λέτε ότι
Θα βάζει ο καθένας λοιπόν τα έξοδά του και μετά. Από... Όχι, θα πάει το εργόσιμο μέσα στα έξοδα. Ναι, θα πάει το εργόσιμο μέσα στα έξοδα. Θα αφαιρείται αυτό. Θα αφαιρείται, αλλά εδώ έχουμε και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Χιλιάδες ανθρώπους που δουλεύουν στα χωράφια, που δεν έχουν χαρτιά γιατί είναι πρόσφυγες, μετανάστες. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν μπορούν να εμφανιστούν και να πληρώνεται το εργόσιμο. Σκέφτεται λοιπόν η κυβέρνηση να τους δίνουν για παράδειγμα, ξέρω εγώ, μια άδεια παραμονής αυτών των ανθρώπων για να μπορούν να καταβάλουν το εργόσιμο και να αφαιρείται. Κύριε Δάρα, στο σχέδιό μας υπάρχει ήδη αναφορά στους απασχολούμενους με οποιοδήποτε τρόπο στο χωράφι ότι θα υπάρχει εργόσιμο για όλους, διότι και η μη νόμιμη εργασία, η παράνομη εργασία που συμβαίνει να θεωρείται ως τέτοια για όσους δεν έχουν άδεια παραμονής στη χώρα, είναι εργασία που αμείβεται. Επομένως το εργόσιμο θα πρέπει να καταβάλλεται και για αυτούς. Είναι μια πρόβλεψη στο σχέδιό μας και θα ολοκληρωθεί και θα υπάρχει η κάλυψη και αυτών των ανθρώπων. Επομένως, ως προς την δαπάνη του εργοσίμου, είναι ένα παλιό αίτημα των αγροτών και ικανοποιείται σήμερα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και αυτό βεβαίως θα εκπίπτει και από το αγροτικό εισόδημα, για να απομένει το καθαρό μετά την αφαίρεση και αυτού του ποσού που θα καταβάλει για τέτοιου είδους αμοιβές εργατών γης. Συνεπώς, αν δούμε όλο το σύστημα και με την μεταβατική περίοδο πάνω από τριετία που προβλέπουμε για τους αγρότες μέχρι να ολοκληρωθεί η ένταξή τους στο πλήρες σύστημα ασφάλισης μέσα στο νέο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, θα υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες προσαρμογής που καθόλου δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα ως προς την ένταξη των αγροτών. Και θέλω να επισημάνω εδώ ότι το ποσό που καλείται να πληρώσει ο αγρότης στην πραγματικότητα ισοδυναμεί με εκείνο που έτσι και αλλιώς θα κληθεί να καταβάλει. Κατά το 40% και πάνω των αγροτών θα μπουν στην πέμπτη κλίμακα το 2018, που το ποσό το οποίο αντιστοιχεί για τις εισφορές τους στον ΟΓΑ είναι περίπου ίσο με εκείνο που αντιστοιχεί στις δηλώσεις που κάνουν για το εισόδημά τους μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει λοιπόν κάτι το οποίο θα γίνει δυσμενέστερο και δεν θα υπάρξει μια τέτοια πρακτική που θα τους δυσκολέψει την οικονομική παραγωγή. Μάλιστα. Επομένως, θέλω να πω ότι αν οι αγρότες καθίσουν να δουν ακριβώς πώς είναι, γιατί δεν έχουν δει, νομίζω ότι έχουν βγει στους δρόμους χωρίς να έχουν δει, δεν μας έχουν πει τίποτα για αυτά. Θέλουν διάλογο. Τι απαντούν για όλα αυτά? Γιατί εμείς έχουμε συζητήσει κατά επανάληψη, έχουμε προτείνει ένα σχέδιο το οποίο περιέχει ουσιαστικές παρεμβάσεις προστασίας των αγροτών. Έλεγα ότι θα έπρεπε οι αγρότες να είναι στα τρακτέρ. Κύριε Υπουργέ, μπορεί να μην έχουν δει, και εγώ πιστεύω ότι έχουν δει, αλλά λέτε, σίγουρα έχουν αισθανθεί όμως. Έχουν αισθανθεί να δυσκολεύει η καθημερινότητά τους, η ζωή τους, ότι πρέπει να πληρώσουν μπροστά χρήματα, ότι πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία ορθολογικοποίησης, λέει η κυβέρνηση, αλλά ήδη λέει που θα τους εξαντλήσει και θα μπορέσει πια να γίνει συγκέντρωση της γης σε χέρια λίγων. Αυτοί που δεν έχουν τις δυνατότητες δεν θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν και θα οδηγηθούν σε καταστάσεις συγκέντρωσης. Κύριε Δαράκη, θα περίμενα οι αγρότες να είναι στα τραχτέρ επάνω με ζεσταμένες οι μηχανές και να αλωνίζουν τη χώρα, αν δεν τους εντάσσαμε στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας που έχουν οι υπόλοιποι Έλληνες. Εμείς δεν θέλουμε τους αγρότες απόκληρους. Και αυτό που λέτε, το λέτε γιατί το λένε και εκείνοι, δεν είναι αληθές. Εκείνοι που έχουν συμφέρον να μην υπάρξει αυτή η ρύθμιση είναι εκείνοι που βγάζουν τα πολλά χρήματα. Οι αγρότες που έχουν το μεγάλο κλήρο και τα πολύ μεγάλα εισοδήματα. Διότι το σύστημά μας, συνδεόμενο με το καθαρό κέρδος του καθενός, είναι βέβαιο. Και είναι λογικό φυσικά να συμβαίνει αυτό, να επιβαραίνει αυτούς που έχουν τα πάρα πολλά εισοδήματα, και η λέξη επιβαραίνει δεν είναι ορθή, γιατί στην πραγματικότητα τα ποσά που καταβάλουν οι ασφαλισμένοι είναι ποσά τα οποία θα εισπράξουν με τη σύνταξή τους. Είναι ένας αποθησαυρισμός ενός κομματιού του εισοδήματός τους σήμερα για να μπορούν να το απολαμβάνουν στα γερατιά. Δεν είναι σωστή η έννοια επιβάρυνση. Αλλά αυτό που πράγματι πρέπει να δούμε, το σύστημα της αναδιανομής, νομίζω ότι αποτελεί καθήκον όλων μας και είναι και στοιχείο του πολιτισμού μας και της δημοκρατίας μας. Αυτοί που έχουν ελάχιστα να πληρώνουν λιγότερα από αυτούς έχουν
Πάρα πολλά. Αυτό είναι το σύστημα δικαιοσύνης στην κοινωνική ασφάλιση και νομίζω ότι οι αγρότες μας που βρίσκονται στους δρόμους, βλέποντας ένα τέτοιο σύστημα να τους ακουμπά επί της ουσίας στη ζωή τους, είναι θετικό και ευεργετικό και όχι αρνητικό. Θα προχωρήσετε στο ξεκαθάρισμα έτσι των καταλόγων. Ποιοι είναι αργότερες και ποιοι δεν είναι, σωστά? Βεβαίως και υπάρχει. Τι περιμένει εμάς που έχουμε χωράφια και δεν είμαστε αγρότες? Η συμμετοχή κατά το μέρος του αποτελέσματος του χωραφιού στα εισοδήματα τα γενικά. Σε επίπεδα... Πρέπει να υπάρχει και στο ΕΠ. Σωστά. Σε επίπεδα επιδοτήσεων κλπ. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα κεντρικό. Οι αγρότες λένε να μην επιδοτούνται εκείνοι που έχουν και άλλη δουλειά, να επιδοτούνται μόνο όσοι έχουν κύριο επάγγελμα την αγροτική ζωή. Είναι ένα θέμα αυτό το οποίο πρέπει να δούμε σε σχέση και με την πολιτική των επιδοτήσεων. Είναι από λες και η χώρα χρήματα. Αλλά ο σχεδιασμός ο γενικός που πρέπει να υπάρξει, νομίζω το Υπουργείο το αρμόδιο βλέπει. Μάλιστα. Τη σωστή λύση. Να περάσουμε και στις συντάξεις. Ναι, βεβαίως να περάσουμε, διότι εσείς... Τις υπόλοιπες. Πριν από αυτό, να κάνω ένα ερώτημα. Λέτε ότι με τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, η κυβέρνηση τουλάχιστον αυτό λέει, ότι θα δίνονται καλύτερες γενικότερα συντάξεις σε σχέση με πριν. Τότε για ποιο λόγο βάζει την προσωπική διαφορά? Είναι ένα ερώτημα. Το πάτε κάτω από το χαλί, δηλαδή για μια τριετία το πράγμα. Αυτό που λέμε είναι ότι υπολογίζουμε τις συντάξεις με βάση το νέο σύστημα, όπου η εθνική σύνταξη καλύπτει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο δίνεται σε όλους. Αυτό το ποσοστό αναπλήρωσης είναι πολύ μεγαλύτερο στα χαμηλά εισοδήματα. Αν υποθέσουμε ότι το ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 384 ευρώ, στα 1000 ευρώ σημαίνει 38,4% αναπλήρωση. Και ένα ποσοστό συμπληρωματικό του ανταποδοτικού κομματιού που εξαρτάται από το τι εισφορές θα καταβάλει ο ασφαλισμένος, συμπληρώνει το ποσοστό και μπορεί να φτάσει στα χαμηλά εισοδήματα, ας πούμε στα 1000 ευρώ, μπορεί να φτάσει και το 80% αναπλήρωσης. Και μαζί με την επικουρική να πλησιάζει το 90%. Επομένως... Κύριε Υπουργέ, έχουμε ένα άθροισμα λοιπόν που λέτε ότι θα φέρει τα πράγματα στην ίδια κατάσταση, ίσως σε κάποιους να αποφεληθούν και ελάχιστα. Αυτό όμως έχετε βάλει ένα ορίζοντα. Τα μεγάλα εισοδήματα θα έχουν μείωση. Τα μεγάλα εισοδήματα μείωση. Και λέτε, θεωρείτε ότι αυτό δείχνει το ταξικό πρόσημο αυτής της πολιτικής. Ωστόσο τα μικρά θα έχει αυτό το ποσοστό αναπλήρωσης και έτσι μέσα σε αυτή την τριετία θα προσπαθήσει να βρεθεί στο ίδιο επίπεδο. Τι σημαίνει μετά? Μετά θα σταματήσει αυτό το πράγμα να γίνεται? Χάνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή μήπως το μεταθέτε το πρόβλημα 3 χρόνια μετά? Κύριε Δαράκη, το σύστημα απλώς λαμβάνει μία πρόνοια για τα χαμηλά εισοδήματα. Και από αυτή την άποψη μπορεί να πει κανείς έχει και ταξικό πρόσημο. Εγώ θα έλεγα έχει αυτό το χαρακτηριστικό της αλληλεγγύης που πρέπει να έχει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για τους πιο αδύναμους. Παράδειγμα, έχουμε στα χαμηλά εισοδήματα την συμπλήρωση εκείνης της ενίσχυσης που πρέπει να έχουν, που έδινε το ΕΚΑΣ, το οποίο δεν θα υπάρχει από το 18 και μετά. Επομένως το ενσωματώνουμε μέσα στα χαμηλά εισοδήματα και έχουμε βεβαίως με τη λογική αντιστοιχεία την μαθηματική της εθνικής σύνταξης ως προς το ποσό που λαμβάνει κανείς. Αντιλαμβάνεστε, αν ήταν να πάρει σύνταξη 500 ευρώ, τα 384 ευρώ της εθνικής σύνταξης είναι ουσιαστικά τα 3/4 της σύνταξης, το 75% κοντά. Συνεπώς έχεις πολύ μεγάλη αναπλήρωση στα χαμηλά εισοδήματα. Είναι μαθηματικό το αποτέλεσμα. Όταν έχεις 2.000 σύνταξη, είναι λογικό αυτό το 384 να είναι πολύ χαμηλότερο ως προς το αναπλήρωσης. Δεν είναι κάποια μεροληψία ιδιότυπη εντελώς και αρνητική για τα μεγάλα εισοδήματα. Είναι αντικειμενικά, ναι, ένα σύστημα που μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει. Προσθέστε σε αυτό όμως ότι μετά την 25ετία δουλειάς δίνω πολλά, παίρνω λίγα. Ούτε αυτό συμβαίνει, γιατί μετά τα 30 χρόνια το ποσοστό αναπλήρωση είναι 2% για κάθε έτος που περνά. Επομένως, από τα 30 χρόνια και μετά, το σύστημα αποδίδει μεγάλα ποσοστά αναπλήρωσης. Αλλά για να είμαι σαφής, διότι κανείς δεν μπορεί να ξεγελάει κανέναν για πολύ, και εγώ δεν έχω καμία πρόθεση να ξεγελάσω κανέναν, τα πράγματα είναι σαφή και τα λέμε με όλη τη σαφήνειά τους. Έχουμε ένα συγκεκριμένο ποσό από το ΑΕΠ να καταβάλουμε για τις συντάξεις. Αυτό το ποσό, το οποίο συμβαίνει λόγω της
μεγάλης ύφεσης και της πτώσης του ΑΕΠ που έχει πέσει κάτω 50 δισεκατομμύρια το 2010 μέχρι τώρα, 25% κάτω, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να μην αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με έναν τρόπο και πρακτικό αλλά και ουσιαστικό. Δηλαδή ο πρακτικός τρόπος είναι να δούμε το κεφάλαιο το διαθέσιμο για τις συντάξεις, πώς θα το οργανώσουμε, και αυτό έχει να κάνει με τα ελλείμματα που εμφανίζονται σε όλα, μηδενός εξαιρεμένου από τα ταμεία. Σε όλα τα ταμεία υπάρχει έλλειμμα. Υπάρχει έλλειμμα κάθε χρόνο. Επομένως πρέπει να οργανώσουμε έτσι την κεφαλαϊκή επάρκεια, ώστε να μην έχουμε, κατά το δυνατόν βέβαια, ελλείμματα στο μέλλον. Γιατί αν συνεχίσουν έτσι τα ελλείμματα, θα έχουμε κατάρρευση. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε μια υγιή διάρθρωση του κεφαλαίου του ασφαλιστικού σε όλο το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης και να αρχίσει η ανάπτυξη. Γι' αυτό το λόγο, εκείνο που οργανώνουμε ως ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, τον οργανώνουμε ώστε να μπορούν να εισδραίουν και νέα έσοδα από το σύστημα και το κοινωνικό ευρύτερο σύστημα και από άλλους πόρους, για να μπορούμε να ενισχύσουμε την κοινωνική ασφάλιση που έχει χάσει πάρα πολλά χρήματα στο παρελθόν. Επομένως και η οργάνωση της ακίνητης περιουσίας είναι ένα θέμα. Πρέπει λοιπόν να δούμε από εδώ και πέρα να χτίζουμε. Να μπορούμε να χτίζουμε. Οι δανειστές σας λένε όχι. Σας λένε όχι. Δεν είναι αυτά, δεν μας φαίνονται. Κάνουμε την πρόσθεση, δεν βγαίνουν αυτά που έχετε υπογράψει. Τι θα κάνετε? Το πρόβλημα είναι ότι μας λένε όχι εντός της χώρας. Πρώτα πρέπει να λύσουμε το εσωτερικό μέτωπο. Το όχι πρώτοι το λένε εντός της χώρας οι φορείς εκεί που τυφλά αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση, διότι δεν προτείνουν και κάτι διαφορετικό. Βέβαια, πρότεινε ο κύριος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, να προσφύγουμε στην ιδιωτική ασφάλιση, να περικόψουμε συντάξεις, να προχωρήσουμε σε συνολική περικοπή των συντάξεων αδιακρίτως και να καταργήσουμε όλες τις προώρες συντάξεις. Πρέπει να πω παράδειγμα. Στην επικουρική ασφάλιση 350.000 εξωθήθηκαν δημόσιοι υπάλληλοι από το Ταμείο των Δημοσίων Υπαλλήλων, της Επικουρικής Ασφάλισης των Δημοσίων Υπαλλήλων, από το 2010 μέχρι το 2013 περίπου, φύγανε κοντά στους 350.000 άτομα. Αυτά τα άτομα στέρισαν εισφορές στο αντίστοιχο ταμείο τους. Και το ταμείο αυτό, αφού υπέστη και ένα κούρεμα στο PSI τεράστιο, καλείται να δίνει συντάξεις με τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, στο οποίο επιμένει ο κ. Μητσοτάκης. Ενώ εμείς μιλάμε για ρήτρα βιωσιμότητας, που σημαίνει ότι πρέπει να παίρνεις και από τα αποθεματικά τα οποία μπορούν να υπάρξουν. Αυτά τα αποθεματικά υπάρχουν στο σύστημα του ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης για 10 χρόνια. Πρέπει λοιπόν μέσα από την ενοποίηση της επικουρικής ασφάλισης να λύσουμε το πρόβλημα της άμεσης κεφαλαιακής ανάγκης που υπάρχει για να χορηγούμε επικουρικές συντάξεις. Αυτό το βοηθάει η ενοποίηση, γιατί βλέπω ότι πολλοί αντιδρούν και σε αυτό, αγνοώντας ότι έρχεται και η δική τους σειρά λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν. Και όλο αυτό που μόνοι μας παλεύουμε και πρέπει να εξηγήσουμε, γιατί είναι και τεχνικά δύσκολο, στο σύνολο του ελληνικού λαού, τι είναι αυτό το οποίο επιτυχάνουμε με την ενοποίηση, δυστυχώς είναι ένα δύσκολο πρόβλημα. Εμείς επιμένουμε να συζητάμε, πάμε δίπλα στο λαό, πάμε παντού να μιλήσουμε στο πλευρό όλων των ενδιαφερομένων και των αγροτών και των επαγγελματιών και των αυτοτελώς αποσχολούμενων. Θέλουμε αυτό το διάλογο και αντιθέτως από τη δική μας πρόθεση αυτό που ακούμε είναι να κάνει πρόταση τώρα από τον μπλόκο των Τεμπών, άκουγα πριν τον αγρότη που μιλούσε, τον κύριο Μαχά, να θέλει να κάνει λίγο πολύ οικουμενική κυβέρνηση. Θα μας έρθει από τα Τέμπη η οικουμενική, διότι λέει δεν μπορεί να συζητάμε την κυβέρνηση, θέλει διακομματική. Μα η διακομματική συζήτηση έγινε στη Βουλή. Αν άκουγε ο κ. Μαχάς αυτά που υπόθηκε στη Βουλή στην πρώη ημερησία συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, θα άκουγε όλους μαζί στην αντιπολίτευση, εκτός του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που έχει τη δική του άποψη σταθερά, όλοι οι άλλοι να λένε ιδιωτική ασφάλιση, να λένε περικοπές στις συντάξεις, να λένε πράγματα τα οποία μάλλον δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα των αγροτών. Τι ακριβώς προσδοκά το κάθε μπλόκο από την συνέβρεση των κομμάτων της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση, η οποία η κυβέρνηση μόνη της πασχίζει για να προστατεύσει τα δικά τους δικαιώματα. Κύριε Υπουργέ, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στις επικουρικές, η τερμηνία έκθεση του Γραφείου του Προϋπολογισμού της Βουλής λέει ότι θα υπάρξουν περικοπές
στις επικουρικές. Αν υπάρξει ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, προφανώς πρέπει να υπάρξουν. Αλλά εμείς έχουμε την άποψη ότι πρέπει να υπάρχει ρήτρα βιωσιμότητας, να ξεβράσουμε τον κάβο το δύσκολο με τα τεράστια προβλήματα στην οικονομία. Είμαστε σε μια φάση ανάπτυξης και με τις επιδοτήσεις της παραγωγής πλέον που σχεδιάζουμε θα έχουμε πραγματικά μεγαλύτερη ανάπτυξη. Η Standard & Poor's έδωσε μια προσωστία μονάδα αναβάθμισης στην οικονομία της χώρας τον προηγούμενο μήνα. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεν κατάλαβα, ο κύριος Πόλσον και ο κύριος Μεάτσα, δηλαδή οι επενδυτές στην Ελλάδα που μιλάνε για ταχύτατη ανάπτυξη οικονομική, που επενδύουν στην Ελλάδα και οι οποίοι μάλλον η αντιπολίτευση θέλει να τους αποκαρδιώσει, να τους πει δεν υπάρχει καμία ελπίδα να υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα. Όμως οι επενδυτές που υπάρχουν στη χώρα μας επιμένουν ότι θα εκτοξευθεί η οικονομία, θα αρχίσει αυτή η πορεία μέσα στη χρονιά και όλοι έχουν φαγωθεί, έχουν λυσάξει, θα έλεγα, να μην υπάρξει αξιολόγηση το Φλεβάρι. Έχουν κάνει τα πάντα για να μην πετύχει αυτή η δοκιμασία για τη χώρα μας και το λαό, σε ένα πρόγραμμα που δείχνει στη στοιχεία και ενδείξεις μεγάλης επιτυχίας για την ανάκαμψη, για να μην μπορέσουμε να συνεχίσουμε, για να βρεθούμε ξανά με τη γωνία στον τοίχο, με το μαχαίρι στο λαιμό, όχι μόνο εμείς, αλλά ο ελληνικός λαός και οι αγρότες πάνω απ' όλα, οι οποίοι τώρα βρίσκονται στα μπλόκα, χωρίς να ζητούν εκείνο που νομίζω ότι ταιριάζει στα δικά τους συμφέροντα και στην ανάπτυξη του τόπου. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλό μήνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν.